Δημαρχέ. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην φιλόξενη ε, ταράτσα, θα την πω, έθριο το πάμε στην πρόσκληση, του Φίλιππου Καβουνίδη. Θεωρώ στην πρώτη μέρα της ελευθερίας, η οποία είναι ακόμη ελεγχόμενη, δεν είναι απόλυτη, όμως είναι ένα καλό ξεκίνημα εφόσον παίρνουμε διάφορα μέτρα που επιβάλλονται να σταματήσει αυτό το κακό που μας έχει βρει και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται εάν κάποιες ομάδες πολιτών δεν συμμορφωθούν θα ταλαιπωρηθούν πολύ ακόμη και νομίζω ότι η υποχρέωση όλων μας είναι να πείσουμε και μόνοι μας, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, να εμβολιαστούν ώστε να έχει τέλος αυτή η ιστορία. Απόψε έχω την ιδιαίτερη χαρά ε, να βρίσκομαι εδώ πέρα από τη στιγμή που ο φίλος και συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Μαυρουδής με πήρε στο τηλέφωνο και μου εξέφρασε την επιθυμία και τη σκέψη του να γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του ταξίδι και μάλιστα πού θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Υπέδειξα αυτό το χώρο γιατί θεωρώ ότι είναι μέσα στο κέντρο, είναι ένας όμορφος χώρος, έχει αρκετή δροσιά αυτή τη στιγμή από τη θάλασσα της Ραφίνας, και νομίζω ότι στις επόμενες, ε, στην επόμενη ώρα θα απολαύσουμε ένα ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο βέβαια διαδραματίζεται στην Κύπρο, περιγράφει ε, την ιστορία πώς ξεκίνησε το Κυπριακό, θα τα ακούσουμε από τους εξαιρετικούς καλεσμένους ομιλητέ που έχει ε, ο Βαγγέλης καλέσει. Και δεν θα μακρηγορήσω, θα πω δύο πράγματα που έχουν σχέση με την επικαιρότητα που έχει αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή. Η επικαιρότητα είναι ότι σε λίγες μέρες ε, θα έχουμε την τραγική εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, η οποία προήλθε από μία από τις πολλές προδοσίες που έχει υποστεί το έθνος στη σειρά σε χιλιάδες χρόνια, ε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σχεδόν κοντά στα 50 χρόνια το νησί σε αυτή την διέρεση και επιπλέον να ετοιμάζεται όλος ο κόσμος και εμείς με πόνο ψυχής να παρακολουθήσουμε το Σουλτάνο να πάει να κάνει το σόου του που θέλει να κάνει τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σαν Έλληνες έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε την ενότητα αυτού του έθνους σε κάθε μας επαφή. Δεν χρειάζεται... Οι πολιτικοί θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, αλλά και εμείς με τις κουβέντες μας σε διάφορους φίλους μπορούμε να υποστηρίξουμε το δίκαιο αυτής της ιστορίας. Κλείνω με την δεύτερη επίκαιρη παρουσία που έχει αυτό το βιβλίο ε, και μάλιστα το, το έλεγα πριν λίγο στο Βαγγέλη, ότι όταν το έγραφε δεν φανταζότανε, γιατί το βιβλίο διαδραματίζεται από, μέσα από την περιπέτεια και τα μάτια ενός Ισραηλινού συγγραφέα. Δεν θα φανταζόταν, λέω, ότι αυτή τη στιγμή που ζούμε θα υπήρχε αυτή η συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια δυνατή συμμαχία απόκρουσης όποιων επιβουλών μπορούν να υπάρχουν από την Ανατολή και μάλιστα να μας διδάξουν και σημεία οργάνωσης και πίστης και θέλησης ενός λαού που πρέπει και θέλει να επιβιώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή απόλαυση. Δήμαρχε, ε, αν θέλεις έλα να μας πεις και εσύ το χαιρετισμό σου. Καλησπέρα σα. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είσαστε εδώ, που είναι εδώ ο Βαγγέλη Ομαυρδή, ένα άνθρωπο ο οποίος κοσμεί με το συγγραφικό του έργο όχι μόνο τον πολιτισμό, αλλά τιμά και τον τόπο μα. Ε, δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί εδώ οι σεβαστοί ε, συνδετημόνες που θέλουν να προλογίσουν το βιβλίο είδα ότι έχουν αρκετά ε, φύλλα να διαβάσουν. Ε, θέλω μόνο να πω ότι όταν είδα το βιβλίο είπα «Ωχ, είναι μεγάλο». Ε, όταν είχα την τιμή να μου το δωρήσει ο αγαπητός Βαγγέλης. Με συντρόφευσε όμως σε μια περίεργη στιγμή τη ζωή μου, όταν κόλλησα κορονοϊό και κάθισα καμιά εικοσαριά μέρες στο κρεβάτι και το έφαγα. Το είχα παρέα και δύναμη και πραγματικά το ρούφηξα. Είναι πραγματικά ένα πολύ αξιόλογο ιστορικό μυθιστόρημα που παρουσιάζει, όπω είπε και ο πρόεδρο, ο κ. Βουδούρη, από μια άλλη οπτική ματιά γεγονότα μαύρα για τον τόπο μα. Α το απολαύσουμε όμω. Ευχαριστώ πολύ. Αγγέλη, συγχαρητήρια. Καλό ταξίδι. Συγγραφικό ταξίδι. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Μπουρνού και τον πρόεδρο του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Φίλιππος Καβουνίδης, τον συνάδελφο και φίλο τον Μάκη το Βουδούρη. Ευχαριστώ σε εσάς που ήρθατε απόψε να τιμήσετε την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, το ταξίδι, Κύπρος 1948, η αρχή της Οδύσσιας. Είναι ένα βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουν οι φίλοι που έχουν αναλάβει να, το παρουσιάσουν ε, και προς το, στο τέλος μετά πριν από κάποιους χορούς που θα χορέψει το Λύκειο Ελληνίδων Κυπριακούς θα μας διαβάσει αποσπάσματα ε, η φίλη, πολύ φίλη ηθοποιός η Μαρία Σκούντζου, η ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου. Ε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την... Έβη Εύη Γκατσοπούλου, η οποία είναι εκπαιδευτικός και πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων. Εύη, έλα να ξεκινήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε βρίσκομαι ανάμεσα σε εκλεκτούς εκπροσώπους των γραμμάτων και των τεχνών με την ιδιότητά μου ως εκπαιδευτικού για να μοιραστώ μαζί σας τα συναισθήματα και τις σκέψεις μου για το νέο μυθιστόρημα του συμπολίτη μας Ευάγγελου Μαυρουδή. Αφού ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση τον πρόεδρο του Φίλιππος Καβουνίδης, κύριο Βουδούρη, και τον ιατρό και συγγραφέα, κύριο Μαυρουδή, θα ήθελα ταυτόχρονα να συγχαρώ τον πρώτο για την πρωτοβουλία της οργάνωσης της σημερινής παρουσίασης και της ανάδειξης ενός εκλεκτού μέλους της τοπικής κοινωνίας μας και τον δεύτερο για το εξαιρετικό βιβλίο που παραδίδει σε μας τους συμπολίτες του. Ο συγγραφέας κύριος Μαυρουδής είναι γνωστός σε όλους μας για την επιστημονική του ιδιότητα, αυτή του πετυχημένου ιατρού αλλά και για την συγγραφική του δυνότητα, την οποία μας έχει αποδείξει με το πλήθος βιβλίων που έχει εκδώσει τα τελευταία χρόνια. Το ταξίδι μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ιστορικό μυθιστόρημα, καθώς μέσα από ένα φανταστικό μύθο του Ισραηλινού δημοσιογράφου που φτάνει στην Κύπρο το 1977, ψάχνοντας να ανακαλύψει την ταυτότητα του πατέρα του, και μέσα από την έρευνά του παρακολουθούμε την πορεία της κυπραϊκής κοινωνίας το 1948. Την Οδύσσια των δύο πρωταγωνιστών, του Ανδρέας Γιαρτίδη και του Φίφη Ιωάννου, στελεχών του κόμματος Ακέλ της Κύπρου στην Αφρική και την Ευρώπη με σκοπό να χαράξουν την πολιτική του ΑΚΕΛ στην Κύπρο, σε συμφωνία με τις άλλες αριστερές δυνάμεις της Ελλάδας και της Ευρώπης με την ικανότητά του ο συγγραφέας να διατηρεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, καταγράφει με αβίαστο τρόπο τους πληθυσμούς των Κυπρίων, των Τουρκοκυπρίων, των Βρετανών και των Εβραίων που ζούσαν στην Κύπρο του 40-50. Τις ιδεολογίες, το πνεύμα, τους πόθους, τα βάσανα που τους κατέτρωγαν. Παρουσιάζει τις κοινωνικές συνθήκες και τους στόχους των ανθρώπων που ανάλογα με την ιδεολογία, την εθνικότητα, τη θέση τους στο ιστορικό γίγνεσθε, αλλά και τα προσωπικά του συναισθήματα, έρωτα, εκδίκησης, πόνου, δρούν και αλληλεπιδρούν. Το μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος διαδραματίζεται στην κοινωνία της αποικιοκρατούμενης από τους Βρετανούς Κύπρου, σε ένα ψηφιδωτό διαφορετικών ομάδων και συμφερόντων, που θα οδηγήσουν στον αγώνα της ΕΟΚΑ λίγα χρόνια μετά και στην Κυπριακή τραγωδία λίγο αργότερα. Κατά την άποψή μου, το ιστορικό μυθιστόρημα επιτελεί ένα διτό Πρώτα, όπως κάθε είδος τέχνης, τέρπει τον δέκτη, εδώ τον αναγνώστη ειδικά όταν ο συγγραφέας, όπως στην περίπτωσή μας, κατορθώνει με την άρτια χρήση της γλώσσας, την τεχνική της ορθής δομής και του αναπάντεχου, της περιπέτειας, της εναλλαγής του χρόνου και του τόπου, της ρεαλιστικής αποτύπωσης των προσώπων και των χαρακτήρων, να μας διατηρήσει σε εγρήγορση, σε διαρκές ενδιαφέρον για την πλοκή και την ομορφιά του λόγου. Επίσης, προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να γνωρίσει μέσα από την εξέλιξη μιας φανταστικής μυθοπλασίας ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, τις ρεαλιστικές συνθήκες μιας κοινωνικής περίοδου, τις επιδράσεις όλων αυτών στην ιστορική εξέλιξη. Ο αναγνώστης γίνεται κοινωνός γνώσεων και ιστορικής αλήθειας. Στο ταξίδι του κυρίου Μαυρουδή τον οποίο πρέπει να επενέσουμε για τη βαθιά επιστημονική και βιβλιογραφική έρευνα που επιτέλεσε προτού συγγράψει το νέο του μυθιστόρημα, γεγονός που αποδεικνύεται από την πληθώρα παραπομπών και την παράθεση σύντομων βιογραφιών στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, απεικονίζονται σημαντικές περίοδοι και γεγονότα της ιστορίας, όπως ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, η απεικιοκρατία των Βρετανών στην Κύπρο η διωγμή και τα μαρτύρια των Εβραίων από τους Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι συνθήκες διαβίωσης των μελών του Δημοκρατικού Στρατού στα βουνά, ο τρόπος λειτουργίας των κομμουνιστικών κομμάτων στην Ευρώπη. Ως εκπαιδευτικός, θεωρώ σημαντικότατο εργαλείο για τη μόρφωση των παιδιών και των νέων τη χρήση του ιστορικού μυθιστορήματος στα σχολεία. Ήδη το πολλαπλό βιβλίο, δηλαδή η επιλογή βιβλίων από τους δασκάλους μιας εκπαιδευτικής μονάδας, θεσμοθετήθηκε. Μέσα από τη γλαφυρότητα, τη ζωντάνια του λογοτεχνήματος, οι μαθητές μας δεν διαβάζουν απλώς την ιστορία. Τη βιώνουν, τη νιώθουν, δημιουργούν εικόνες, την τραγουδούν και ποτέ δεν την ξεχνούν. Αποτελεί κάθε χρόνο πρακτική μου στην τάξη η ενίσχυση της διδακτικής πράξης με λογοτεχνικά βιβλία που σχετίζονται με ενότητες του μαθήματος της ιστορίας και η επεξεργασία τους με ποικίλου τρόπους. Τα παιδιά αποτυπώνουν πρώτα στην ψυχή τους και παράλληλα στη μνήμη τους όσα ιστορικά γεγονότα έχουν γνωρίσει μέσα από τα λογοτεχνήματα. Η αξία, επομένως, του είδους αυτού λογοτεχνίας βαραίνει όταν αξιοποιηθούν στην παιδεία των νέων και στη δική μας. Όπως προανέφερα, ο χρόνος του βιβλίου «Το ταξίδι» δεν είναι ευθύγραμμος, καθώς η αφήγηση ξεκινά με την άφηξη του πρωταγωνιστή δημοσιογράφου στην Κύπρο το 1977, αλλά συνεχίζει με τις αναδρομές στο παρελθόν στο έτος 1948 και επανέρχεται κατά διαστήματα. Ταυτόχρονα, το 1948 ο αναγνώστης παρακολουθεί τις παράλληλες ιστορίες της Εβραίας μητέρας του Ισραηλινού δημοσιογράφου, του αφηγητή, και του αδερφού της Μπεν, που δολοφονεί ένα γερμανό μουσικό και την περιπετειώδη Οδύσσια των δύο κορυφαίων στελεχών του Ακέλ από την Κύπρο στην Αφρική, σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και στα βουνά της Ελλάδας, όπου διαδραματιζόταν ο εμφύλιος. Σκοπός του ταξιδιού τους ήταν η ανταλλαγή απόψεων με τα στελέχη των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων και των εκπροσώπων του Δημοκρατικού Στρατού στην Ελλάδα για τη χάραξη στρατηγικής και τακτικής του ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Ο συγγραφέα κατορθώνει να σκιαγραφεί μέσα στου διαφορετικούς τόπους και χρόνου σημαντικέ προσωπικότητε τη πολιτική, τη τέχνη, των μυστικών υπηρεσιών, τη εκκλησία και τη επιστήμης περνούν μπροστά μα πάνω στα βουνά του γράμμου γνωστά αλλά και αμφιλεγόμενα στελέχη του Δημοκρατικού Στρατού, όπω ο Μάρκο Βαφιάδη, ο Σιρακιώτη Γιώργο Γούσια, ο Νίκο Αχαριάδη. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στον εκκλησιαστικό και πολιτικό ηγέτη Μακάριο. Τον πρώτο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα έπαιζε κομβικό ρόλο στην πορεία της Κύπρου περιγράφεται, τον περιγράφει ως αρχοντικό ετό που παρατηρούσε από ψηλά τα πάντα, ερευνώντας και προσδίδοντας το συνομιλητή του σιγουριά και ως ευφυή και εχέμηθο πολιτικό. Βλέπουμε τον Μητροπολίτη Πάφου, Λεόντιο, που έμεινε μόνο για 37 μέρες στον αρχιεπισκοπικό του θρόνο, αφού απεβίωσε από ευνίδια ασθένεια. Στο Φιλελεύθερο Παρίσι συναντούμε πολλούς εκπροσώπους της τέχνης και της δημοσιογραφίας τον Έλληνα φιλόσοφο Κορνίλιο Καστοριάδη, τον δημοσιογράφο Μάξιμο Σεραφείμ, τον ιστορικό Νίκος Βορώνο και τον γλύπτη Αγαμέμνονα Μακρή, τον συνθέτη και αρχιτέκτονα Ιαν Ξενάκη. Επίσης, ο στρατής Ερμπίνης, μια άλλη προσωπικότητα που συναντούμε στο βιβλίο. Χημικό βιομήχανο λαδιού στην Αλεξάνδρεια, που γυρνώντα από τις σπουδέ του στην Ελβετία, έφερε τι νέε τεχνικέ αλλά και τι σοσιαλιστικέ ιδέε. Αυτός υπήρξε πολύτιμο βοηθό των δύο πρωταγωνιστών του βιβλίου στο μακρινό του ταξίδι. Βρετανοί διπλωμάτε, όπω ο Ρόναλντ Στόρ, ο κυβερνήτη τη Κύπρου από το 1947 έω 1949, Λόρδο ή το στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών Μπιλ Μέιγκαν, ο τουρκοκύπριος νομικός Ραούφ Ντεγκτάς, πρώτος πρόεδρος του ψευδοκράτους και μετέπειτα συνομιλητής του Γλαύκου Κληρίδη και του Μακάριου για την επίλυση του Κυπριακού, κινούν τα νήματα της ιστορίας. Μορφές και πρόσωπα της νεότερης ιστορίας αποκαλύπτονται μέσα στην πλοκή του βιβλίου και συμβάλλουν στην εξέλιξη του μύθου με τις πράξεις τους, οι συντεριάζονται με αυτόν με αριστοτεχνικό τρόπο από το συγγραφέα. Μια άλλη συναρπαστική πτυχή της ανάγνωσης του βιβλίου αποτελεί η μετάβαση του αναγνώστη που συνταξιδεύει με τους δύο πρωταγωνιστές στο Κάιρο και στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, που φωτογραφίζονται με δυνατές περιγραφές και οπτικές, ηχητικές, οσφρητικές εικόνες από το συγγραφέα. Το πανόραμα του Καΐρου, με τους φίνικες, τους μιναρέδες που λονχίζουν τον ουρανό, την πικάτικη μυρωδιά των μπαχαρικών και του παστρουμά, τους μικροπολιτές με τα τεράστια κουφίνια στο κεφάλι φορτωμένα με κουλούρια ή φρούτα, ο Νείλος με τις φελούκες να γλιστρούν στα νερά του, η αντίθεση των πολυτελών ξενοδοχείων με τους κίονες και τις αψίδες, με τους καλοντημένους Ευρωπαίους που απολαμβάνουν το ποτό τους στη στολισμένη βεράντα και από την άλλη, του του πλήθους των ζητιάνων στο διπλανό πεζοδρόμιο. Αντικρίζουμε τη θέα της εντυπωσιακής αγοράς με τα πολυόροφα καταστήματα. Φτάνει στα αυτιά μας ο ήχος της εσπερινής προσευχής των Μουεζίνιδων και καθυλωνόμαστε από τον ερωτισμό που αναδίδει ο χορός της κοιλιά από τις αισθησιακές χορεύτριες υπό το ρυθμό της Καστανιέτας και του Ντεφιού. Επόμενη στάση του ταξιδιού, το Παρίσι. Εκεί περπατούμε από τις γραφικές μπρασερί της λαϊκές γειτονιές με τα παντοπολία και τα χασάπικα. Φτάνουμε στον κλειστό σταθμό της οδού Λιέγης, δίπλα στα ψηλά νεοκλασικά κτίρια ως το επιβλητικό ταχυδρομείο. Ανατολικότερα προσπερνούμε το μαύρο από την υγρασία πέτρινο μνημείο της τοξωτής πύλης Σεν Μαρτέν, καταλήγοντας στο θέατρο της Αναγέννησης. Υψώνουμε το βλέμμα μας στον πύργο του Άιφελ που δέσποζε δίπλα στα νερά του Σικουάνα και καταλήγουμε στο περίπτερο του ελληνικού ιδρύματος που θύμιζε αρχαίο ναό με την κομψότητα των ιωνικών κοιώνων και την παρουσία πινάκων με θέματα από την ελληνική μυθολογία στο εσωτερικό. Μεταβαίνουμε στο γαλάζιο τρένο με τη δρύνη επένδυση, τα αναπαυτικά καθίσματα με το κόκκινο βελούδο που μας μεταφέρει στη Μασαλία. Στο λιμάνι της, δεσπόζει το χρυσό άγαλμα του καμπαναριού και οι μεσαιωνικοί προμαχώνες, ενώ κυριαρχεί η ανυπόφορη μυρωδιά του λιμανιού, που μας πρόχνει σε μια βόλτα στα στενά καλντερίμια της πόλης. Η Οδύσσια των δύο κυρίαρχων προσώπων της ιστορίας συνεχίζεται στην Πράγα, Εκεί ταξιδεύουμε και εμείς ως αναγνώστες, διασχίζοντας την αψιδωτή πέτρινη γέφυρα του Καρόλου και τα μεγάλα αγάλματα που στολίζουν και τις δύο πλευρές της. Κινούμαστε στα στενοσόκακα της Μεσαιωνικής πόλης και ψηλά στο κάστρο, από όπου θαυμάζουμε τη θέα με τις στέγες των σπιτιών και τον τρούλο του καθεδρικού ναού. Από εκεί οδεύουμε προς τη Βουδαπέστη και περνούμε τον ογκώδη Δούναβη από τη φωταγωγημένη γέφυρα της Μαργαρίτας, κοιτάζοντας τα φορτωμένα με προϊόντα και μηχανήματα από τα μόπλια να περνούν. Καθυλωτική είναι η περιγραφή της όπερας που μας επιφυλάσσει ο συγγραφέας, με τις αψίδες, τους κύονες, τις καριάτιδες και την Αιγυπτιακή σφίγγα, τις μαρμάρινες σκάλες και τους αστραφτερούς πολυελαίους, το φρέσκο στους τοίχου μια τόσο λαμπρή εικόνα που έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη σκοτεινιά και την ερήμωση της τραυματισμένης από τους βομβαρδισμούς μεγαλοπρέπεια της Βουδαπέστης. Διαβάζοντα τι σελίδε του βιβλίου, συνεχίζουμε, διασχίζοντα του κακοτράχαλου δρόμου με τα χαμηλά σπίτια προ τα Σκόπια και από εκεί στα βουνά τη Ελλάδα, σταθμός, στο ταξίδι της επιστροφής υπήρξε το Βουκουρέστι, με τα νεοκλασικά σπίτια με τις αυλές της αστικής τάξης των εμπόρων που διέπρεψαν οικονομικά στις παραδουνάβιες χώρες. Παγωμένες λίμνες ή είχε από την όπερα και τα τσιγκάνικα βιολιά και η επίσκεψη στο ανακτορικό παλάτι του Καρόλου, με τις ξύλινες στέγες, τους γοτσικού τρούλους και τα πέτρινα λιοντάρια της εισόδου που κατακλίζουν τον αναγνώστη, που ταξιδεύει με το μυαλό του ως εκεί. Πραγματικά, μια απόλαυση των αισθήσεων και του λόγου αποτελούν οι περιγραφές των πόλεων στο διπορικό των προσώπων της ιστορίας μέσα στις σελίδες του μυθιστορήματος του κυρίου Μαυρουδή. Στην τέχνη αποτυπώνονται συχνά σημαντικές στιγμές της ιστορίας και των βιωμάτων των λαών. Για την πολύπαθη Κύπρο, την ιστορία της, τους αγώνες και τις κοινωνικές της συνθήκες κατά τους νεότερους χρόνους, δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί κανός αριθμός έργων καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών. Απ' τη σκοπιά αυτή, το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα έχει ένα πρωτότυπο θέμα που δεν θα συναντήσουμε συχνά σε άλλα μυθιστορήματα και που αγγίζει τις χορδές της ψυχής των Ελλήνων, που πάντα τους απασχολούσε και τους συγκινούσε το κυπριακό ζήτημα. Διάχυτο και απόλυτο στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζεται το αίτημα για ένωση της Κύπρου με τη Μητέρα Ελλάδα. Από όλες τις παρατάξεις και τις ιδεολογικές σφαίρες και των αριστερών και των δεξιών κομμάτων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο προτάσσεται το σύνθημα και το ισχυρό αίτημα για ένωση και μόνο ένωση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι συμπτοματικό ούτε ένα πολιτικό κατασκεύασμα καθώς αν μελετήσουμε τη μακραίωνη ιστορία της Κύπρου και τη λαογραφία της, διαπιστώνουμε το κοινό έθνος, την κοινή καταγωγή, την κοινή γλώσσα, την κοινή θρησκεία και τα κοινά έθιμα Κυπρίων και Ελλήνων. Μέσα στο σκληρό από τους Βρετανούς αποικιοκρατικό καθεστώς, φτάνουμε λίγα χρόνια μετά από εκεί που διαδραματίζεται η ιστορία του βιβλίου μας το 1948, στο 1955 όπου ξεσπούν λησαλέες εξεγέρσεις των Κυπρίων στο νησί και Ελλήνων στην Ελλάδα για την Ένωση, την απαλλαγή από τον έλεγχο και την καταπίεση των Βρετανών κυβερνητών του νησιού. Εκεί ξεκινά μια άλλη συγκινητική, επαναστατική, ηρωική ιστορία. Η ιστορία του δράματος και της ελπίδας των αμούστακων παλικαριών της ΕΟΚΑ, που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας, της αγάπης για την πατρίδα θυσιάστηκαν για το κοινό καλό, με αγνά κίνητρα και αφύσικη για την ηλικία του οριμότητα και γενναιότητα. Μέσα από μια επίσκεψή μου πριν πολλά χρόνια στο Μουσείο του Αγώνα στη Λευκοσία, γνώρισα με μεγάλη έκπληξη και συγκίνηση τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον Ανδρέα Δημητρίου, τον Μιχάλη Καραολή, τον Κυριάκο Μάτσι, μέσα από τις επιστολές που οι καταδικασμένοι σε θάνατο αγωνιστές έγραφαν στα συγγενικά τους πρόσωπα για να τα ενθαρρύνουν. «Μη λυπάστε που θα πεθάνουμε», έγραφαν. «Πηγαίνουμε κοντά στους αγγέλους. Η θυσία μας δεν θα πάει χαμένη. Η Κύπρος θα λευτερωθεί». Και πράγματι, τα 20 χρονα αγόρια και καορίτσια χάραξαν το δρόμο με το αίμα τους για την ανεξαρτησία της Κύπρου η οποία το 1960 ανακηρύχτηκε επίσημα ως Κυπριακή Δημοκρατία. Οι προσπάθειες για την Ένωση δεν σταματούσαν. Όμως οι Τούρκοι γείτονες δεν σταμάτησαν τις προκλήσεις. Η ανεξαρτησία της Κύπρου ή η πιθανότητα για Ένωση κρεμόταν από μια κλωστή. Ακολουθεί η επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα και λίγα χρόνια μετά η πραξικοπηματική αποπομπή του Μακάριου. Παρόλο που η συγκέντρωση τουρκικού στρατού στο νησί από την Άνοιξη του 1974 ήταν γνωστή στους στρατιωτικούς κύκλους, ο κυπριακός λαός τον Ιούλιο ετοιμαζόταν, όπως και εμείς αυτή την περίοδο, να οργανώσει τις καλοκαιρινές του διακοπές στις πανέμορφες παραλίες της Αμοχώστου και της Κερίνιας. Τη θερινή αυτή ανεμελιά διέκοψε με τον πιο βίαιο και απότομο τρόπο η εισβολή των Τούρκων και μετέτρεψε την Κύπρο σε ένα τόπο πόνου, βιασμών σώματος και ψυχών, θανάτων, σκλαβιάς, αγνοωμένων και μαυροντημένων γυναικών με φωτογραφίες των αγαπημένων στα χέρια. Το νησί διχοτομήθηκε και ένα τεράστιο γιατί πλανιέται τόσα χρόνια στις καρδιές Κυπρίων και Ελλήνων. Η τραγωδία της Κύπρου, που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου του 1974, τέτοιες μέρες, δεν έχει ακόμα λάβει την κάθαρση. Ενώ για όλες τις μεγάλες τραγικές στιγμές της νεότερης ιστορίας, όπως τη Μικρασιατική Καταστροφή ή τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει απονεμηθεί η δικαιοσύνη, έχουν αποδοθεί ευθύνε έπειτα από έρευνα και δίκες, το θέμα της Κύπρου είναι μια ανοιχτή πληγή για τον ελληνικό λαό. Το θλιβερό αποτέλεσμα, 200.000 πρόσφυγες και περίπου 2.000 αγνοούμενοι. Η Κύπρος, χωρισμένη στα δύο, με την πράσινη γραμμή, να πληγώνει καθημερινά τους κατοίκους. Εμείς δεν ξεχνούμε, γνωρίζοντας, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας κύριος Μαυρουδής στο ταξίδι, πως για να γίνει αποδεκτή η αλήθεια χρειάζεται χρόνος, ώστε να καταλαγιάσουν τα πάθη. Νομίζω όμως ότι η παρέλευση μισού αιώνα είναι αρκετός χρόνος για να φωτιστεί, το κυπριακό δράμα σε μία δίκη. Γιατί ο λαός που δεν εκαθαρίζει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν, δεν μπορεί να έχει σίγουρο και ασφαλές μέλλον. Με οδηγό μας τα νέα παλικάρια της που έχησαν το αίμα τους για αυτήν, το άρωμα των λεμονανθών της Κερίνιας, παρακολουθούμε το χρυσοπράσινο φύλλο της Κύπρου που ρίχτηκε στο μέσον του πελάγους να αρμενίζει πληγωμένο, αλλά ορθό και περήφανο, ώσπου να αποκτήσει και πάλι τη συμπαγή μορφή του, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, χωρίς αδικίες, χωρίς προσφυγιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Εύη Γκατσοπούλου για την πραγματικά ζωντανή παρουσίαση του βιβλίου, την ανάλυση την οποία έκανε και την προβολή των προσπαθειών που υλοποιήθηκαν από τη δική μου πλευρά για να περιγράψω ε, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν ε, από τους δύο ταξιδιώτες που προσπάθησαν από την Κύπρο να έρθουν στην Ελλάδα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ζωντανό και ευχαριστώ για την δυναμική ε, για όλους μας που πρέπει να μας ταράσουν αυτά τα πράγματα ε, υπενθύμηση, υπόμνηση της τραγωδίας της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε με τον φίλο από πολύ παλιά, τον Αντώνη Κλάψη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Έχει διδάξει και σε, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ε, στην Πάφο και θα μας ε, βάλει πιο δημιουργικά στο ιστορικό πλαίσιο του, της ε, Κύπρου, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντώνη. έχω μια κακή συνήθεια, εγώ δεν διαβάζω κείμενα. Ε, κρατώ μόνο σημειώσει και γενικώ προσαρμόζω τα πράγματα στην περίσταση. Και έτσι, ακούγοντα την κυρία Κατσοπούλου, μου δημιουργήθηκε η εξή σκέψη, και το ανέφερε μάλιστα και δύο φορέ τη λέξη. Συνήθω τα βιβλία προσδιορίζονται από τον τίτλο του. Αυτό είναι σταθερή αξία, ας πούμε, και στη λογοτεχνία και σε οποιοδήποτε είδους συγγραφική προσπάθεια. Στην περίπτωση όμως του, βιβλίου του κυρίου Μαυρουδή, του πιο πρόσφατου από τα βιβλία του κυρίου Μαυρουδή, νομίζω εκείνο που προσδιορίζει περισσότερο τη σημασία του βιβλίου αλλά και του περιεχόμενό του, είναι ο υπότιτλος και ειδικότερα μία λέξη του υπότιτλου, η Οδύσσια. Είναι το βιβλίο η Οδύσσια... Τα ανέφερε πολύ ωραία η κυρία Κατζοπούλη προηγουμένω. Δύο ηγετικών στελεχών του ΑΚΕ, τη Κομμουνιστική Αριστερά τη Κύπρου, που φεύγουν από την Κύπρο το μακρινό 1948 και μέσα από μια πολύ περιπετειώδη διαδρομή καταλήγουν στα βουνά της Ελλάδας. Καταλήγουν στα βουνά της Ελλάδας σε μια περίοδο που και η Ελλάδα βρίσκεται στη δική της Οδύσσια. Στην Οδύσσια του εμφυλίου πολέμου. Οι Έλληνες πολεμούν τους Έλληνες και ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν μια νέα ε, θέση στο νέο διεθνές σύστημα το οποίο εκείνη την εποχή αναπτύσσεται την περίοδο δηλαδή του ψυχρού πολέμου. Εξάλλου ο ελληνικός το πρώτο ε, σπάραγμα αυτού του νέου κόσμου που ακολουθεί το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι επομένως το βιβλίο, ή τουλάχιστον έτσι το αντιλήφθηκα εγώ, μία αλληγορία πρώτα απ' όλα για την Οδύσσια της ίδια της Ελλάδας. Η πολιτική της, ε, τα πολιτικά πάθη, ο διχασμός, ο αδελφοκτόνος παραγμός, ο οποίος ε, επικρατεί στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940, αποτελούν τον έναν από τους καμβάδες πάνω στον οποίο ο κύριος Μαυρουδής φτιάχνει τη δική του μυθιστορηματική αλλά ταυτόχρονα και ιστορική αφήγηση. Η ίδια η κατάληξη του εμφυλίου πολέμου ξεκινά μια νέα Οδύσσια, την Οδύσσια των ηττημένων του εμφυλίου πολέμου, πολλοί από τους οποίους θα αναγκαστούν πληρώνοντας την ήττα τους να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη και να γίνουν Οδυσσείς και οι ίδιοι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στα κομμουνιστικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, από την Πολωνία και την Ρουμανία μέχρι τα βάθη της Σοβιετικής Ένωσης στο σημερινό ε, Ουσμπεκιστάν, στην Τασκένδη, όπου χιλιάδες θα βρουν ε, ένα απάνγκιο για κάμποσε δεκαετίες. Είναι ταυτόχρονα και μια αλληγορία της Οδύσσια του ίδιου του Κυπριακού Ζητήματο. Την εποχή που ο κύριος Μαυρουδής περιγράφει τα γεγονότα Φουντώνει πράγματι ο ενωτικό πόθο των Ελλήνων τη Κύπρου για να ενταχθούν και εκείνοι στον εθνικό κορμό, στη μητέρα Ελλάδα δηλαδή. Αυτό ο πόθο δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των εμπειριών τη δεκαετία του 1940, έχει εκφραστεί πολύ νωρίτερα ήδη από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, πάμπολοι Κύπροι, δεν είναι και πολύ γνωστό αυτό, πολέμησαν στην Ελληνική Επανάσταση, έφυγαν από την Κύπρο και ήλθαν στην κυρίω Ελλάδα, στη μητέρα Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ελληνική Επανάσταση. Και στην ίδια την Κύπρο υπήρξαν βία και αιματηρά αντίπεινα από τους Οθωμανούς εις βάρος του τοπικού πληθυσμού. Κορυφαίο είναι το παράδειγμα του απαγχωνισμού του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, έξω από το Αρχιεπισκόπικό Μέγαρο, αλλά και του αποκεφαλισμού από τους Οθωμανούς των άλλων τριών τότε Μητροπολιτών της Κύπρου, του Μητροπολίτη Πάφου, του Μητροπολίτη Κερινίας και του Μητροπολίτη Κητίου. Άρα, ο πόθο των Ελλήνων τη Κύπρου για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα ή για συμμετοχή στου εθνικού αγώνε είναι ταυτοτικό. Ξεκινάει από την πρώτη και όλα στιγμή τη εθνική παλιγενεσία. Την εποχή εκείνη που ο κύριος Μαυρουδής περιγράφει στο βιβλίο του, ο πόθος αυτός φουντώνει ακόμα περισσότερο, διότι έρχεται να ακολουθήσει την εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμος, πέρα από μια σύγκρουση μεγάλων κρατών τη Ευρώπη αλλά και του υπόλοιπου κόσμου, ήταν και μια σύγκρουση δύο τρόπων αντιλήψεω του κόσμου. Του κόσμου τη ελευθερία απέναντι στον κόσμο τη καταπίεση και οι υποσχέσεις των νικητών περί ελευθερίας ήταν λογικό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την τάση των Ελλήνων της Κύπρου να επιδιώξουν την εθνική τους χειραφέτηση. Υπήρχε μια ιδιαιτερότητα βέβαια στους Έλληνες της Κύπρου. Είναι οι μόνοι από τους αποικιοκρατούμενους λαούς που δεν επιδίωξαν την ανεξαρτησία τους, αλλά επιδίωξαν την ένωσή τους με ένα άλλο κράτος. Αυτή είναι μια μοναδική, εξαιρετική περίπτωση που για εμά του Έλληνε, απανταχού τη γη, μα φαίνεται αυτονόητη και λογική, αλλά την εποχή που εκδηλώθηκε, δημιούργησε μια μεγάλη παγκόσμια σύγχυση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ζητούν ανεξαρτησία, παραζητούν την ενσωμάτωσή του σε ένα άλλο κράτο. Και ήταν ένα από τα στοιχεία που έμεναν να προσδιορίσουν αρνητικά δυστυχώ την τοποθέτηση πολλών διεθνών παραγόντων απέναντι στον αγώνα των Κυπρίων. Μόλι δύο χρόνια μετά το 1948, που είναι το έτο Καμπή που περιγράφει ο κ. Μαυρουδή, στην Κύπρο διεξάγεται ένα δημοψήφισμα. Στην πραγματικότητα είναι μια συλλογή υπογραφών ανάμεσα στου Έλληνε τη Κύπρου, πρωταγωνιστή στο δημοψήφισμα η Κυπριακή Εκκλησία, και μέσω αυτού, κάπου 95% των Ελλήνων τη Κύπρου διαδηλώνουν τον πόθο τη ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Εκείνη την εποχή, οι τόμοι του δημοψηφίσματο, οι υπογραφέ δηλαδή των Ελλήνων τη Κύπρου, γίνονται, ε, προ, γίνεται μια προσπάθεια να. Ε, μια άλλη Οδύσσια. Να πάνε άκρους άκρων σε όλο τον πλανήτη. Και ανάμεσα στα άλλα έρχονται και στην Ελλάδα. Όπου ο Γεώργιο Παπανδρέου, ω επιφανέ τέλεχο τη κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα, δεν θα δεχτεί να παραλάβει τους τόμους του τόμου του δημοψηφίσματο, δηλώνοντα στην κυπριακή αντιπροσωπεία ότι η Ελλάδα αναπνέει με δύο πνεύμονε, έναν Αμερικανικό και ένα Βρετανικό, και η Ελλάδα δεν μπορεί να πάθει ασφιξία για χάρη του Κυπριακού. Αυτή η πολύ πικρή αλήθεια ήταν που προσδιορίσε και την τοποθέτηση της Ελλάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στον αγώνα των Κυπρίων. Οι Έλληνες και οι ελληνικές κυβερνήσεις ψυχολογικά τον στήριζαν, αλλά οι ίδιες οι ελληνικές κυβερνήσεις βρίσκονταν να συνθλίβονται στις μιλόπετρες των διεθνών συμφερόντων και των ισορροπιών του ψυχρού πολέμου. Από την άλλη, η ελλαδική κοινή γνώμη υποστήριζε ολόψυχα και ολόκρατα τον αγώνα των Κυπρίων και ήδη από τι αρχέ τη δεκαετία του 1950 αυτή η υποστήριξη εκφράστηκε με πάμπολου τρόπου, ανάμεσα στου οποίου τα πάμπολα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν υπέρ του αιτήματο τη Ένωση, αλλά και η συμμετοχή αυτού που θα λέγαμε σήμερα τη κοινωνία των πολιτών, τότε δεν υπήρχε αυτή η έννοια, στην υποστήριξη του ενωτικού αιτήματο των Κυπρίων. Στην Κύπρο προετοιμάζεται ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 1950 η έναρξη ενός πια ένοπλου αγώνα για την απελευθέρωση από τον απεικιοκρατικό ζυγό. Το 1953, όταν ο Γιώργος Εφέρη επισκέπτεται την Κύπρο, την οποία την περιγράφει ως θαλασσοφίλητη, νομίζω είναι η πιο όμορφη περιγραφή που υπάρχει για την Κύπρο, αναφέρει ότι η Κύπρος είναι ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμα. Δεν έχει Εννοεί ο Σεφέρη, επηρεαστεί αρνητικά από όλα τα φαινόμενα τα οποία είχαν αρχίσει να φτύρουν ήδη τον ελλαδικό ελληνισμό. Αλλά και ο Άγγελο Βλάχο, που λίγα χρόνια αργότερα θα διοριστεί γενικό πρόξενο τη Ελλάδα στην Αγγλοκρατούμενη ακόμα Κύπρο, μόλον ότι αντιμετωπίζει με μεγάλο σκεπτικισμό τον, αγώνα, τον... τον ένοπλο αγώνα συγνώμη, των Κυπρίων για απελευθέρωση, θα περιγράψει σκηνέ που ο ίδιο χαρακτηρίζει σκηνέ του 1821 που ζει στην Κύπρο. Δηλαδή να περιοδεύει ο Γενικό Πρόξενο σε διάφορα χωριά τη Κύπρου και εκεί οι χωρικοί να τον υποδέχονται και να πέφτουν στο έδαφο κλαίγοντα και φωνάζοντα υπέρ Ένωση. Σημείο καμπή σε αυτή την ιστορία θα αποτελέσει ένα άλλο έτος, το 1954, όταν η τότε κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου θα λάβει μία απόφαση η οποία από ορισμένου χαρακτηρίστηκε εν τέλει και ω μοιραία για την πορεία του Κυπριακού. Την απόφαση τη διεθνοποίηση του Κυπριακού, δηλαδή τη προβολή του αιτήματο τη Ένωση ενώπιον του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και ένα χρόνο αργότερα, το 1955, 1η Απριλίου του 1955, στην Κύπρο θα ξεκινήσει και ο ένοπλο αγώνα για την απελευθέρωση, για την αποτείναξη καλύτερα του απικιακού ζυγού, ο αγώνα για την Ένωση, που θα λάβει τη μορφή του αγώνα τη ΕΟΚΑ. Θα είναι η αρχή μια νέα Οδύσσια αυτή. Θα είναι η Οδύσσια της αιματοχυσίας στην Κύπρο. Μια αιματοχυσία η οποία θα δημιουργήσει πολλαπλά επίπεδα συγκρούσεων. Οι Έλληνες που συγκρούονται με τους Βρετανούς, τους οποίους θέλουν να εκδιώξουν από την ιδιαίτερη πατρίδα τους, οι Έλληνες Κύπροι εννοώ, αλλά θα είναι και μια σύγκρουση Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου, γιατί οι Βρετανοί θα χρησιμοποιήσουν τους Τουρκοκύπριους ως μια ομάδα προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Εθνικό Απολευθερωτικό Αγώνα των Κυπρίων, αλλά θα καταλήξει αυτός ο αγώνας να είναι και μια σύγκρουση Ελλήνων με άλλους Έλληνες. Γιατί και στην Κύπρο θα δημιουργηθούν συνθήκες σχεδόν ανοιχτού από ένα σημείο και μετά ε, εμφυλίου πολέμου. Εν τέλει, όπως είπε και η κυρία Κατσοπούλου, ε, ο αγώνας αυτός θα καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο όμως δεν το ήθελε ποτέ κανείς. Δεν θα καταλήξει στην Ένωση, αλλά θα καταλήξει στην ανεξαρτησία. Και έτσι η Οδύσσια του Κυπριακού θα οδηγήσει σε ένα νέο παράδοξο φαινόμενο, ένα λαό πρώην απεικιοκρατούμενο να αποκτά την ανεξαρτησία του, αλλά να μην τη θέλει. Γιατί δεν θέλει να λειτουργεί στο δικό του κράτο, παρά θέλει να ενσωματωθεί στο κράτο τη ε, μητέρα πατρίδα. Πολλέ φορέ η ιστορία του Κυπριακού περιγράφεται ω μια ιστορία χαμένων ευκαιριών. Δηλαδή, χάναμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και γυρνούσαμε πίσω προσπαθώντας να επιδιώξουμε την προηγούμενη λύση που μας είχε δοθεί, αλλά η οποία πια είχε χαθεί στην, ε, πορεία της ιστορικής εξέλιξης. Όπως θα έλεγε και ο Σεφέρης τώρα που το ανέφερα προηγουμένως, όλα αυτά έγιναν για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια ελένη που λέει και στο πείμα του. Όχι ακριβώς, διότι ο, ο αγώνας των Ελλήνων της Κύπρου ήταν η έκφραση του πόθου για την ελευθερία, ο οποίο. Μια και φέτο γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι σύμφωτο με την ίδια την υπόσταση του ελληνικού έθνου το ταξίδι του κυρίου Μαυρουδή, θα μπορούσε να λέγεται και Οδύσσια, αν και είναι στον υπότιτλο, είναι το έκτο κατά σειρά από τα βιβλία του. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, είναι ένα είδο εξάλλου στο οποίο ο συγγραφέα ειδικεύεται και ξεχωρίζει, θα έλεγα, γιατί ε, νομίζω είναι και εκείνο που τον εκφράζει περισσότερο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το μυθιστόρημα αυτό, ιστορικό καθώ είναι, βασίζεται πρώτα απ' όλα σε μια εκτενή και ει έρευνα των πηγών. Είτε είναι βιβλιογραφικέ πηγέ, είτε είναι μαρτυρίε, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που κατορθώνει ο συγγραφέα μέσα από την παράθεση των γεγονότων και την ανάπτυξη των, ε, της ιστορίας του είναι να αναπλάσει με μαεστρία τόσο τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν όσο και το χωροχρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα πρόσωπα αλλά εντάσσονται και στα γεγονότα. Δεν μένει φυσικά εκεί γιατί δίνει και το δικό του τόνο, φωτίζει τα πρόσωπα, φωτίζει τα γεγονότα, προσθέτει μυθιστορηματικά στοιχεία μεν, τα οποία όμως δεν αναιρούν ότι το βιβλίο εξακολουθεί να βασίζεται και η αφήγηση του βιβλίου εξακολουθεί να βασίζεται σε ένα στέρεο ε, ιστορικό ε, υπόβαθρο. Όπω έλεγε ένα από του ιστορικός, Βρετανού μια και του μνημονεύσαμε πολλού Βρετανού, ο Έντουαρτ Χάλετ Καρ, καθήκον του ιστορικού δεν είναι να αγαπήσει το ιστορικό γεγονό, αλλά είναι καθήκον του να προσπαθήσει να το κατανοήσει και να το ερμηνεύσει. Νομίζω ότι ο κύριο Μαυροδεί παθιάζεται με τα γεγονότα, γνήσιο λογοτέχνη ε, καθώ είναι, αλλά από την άλλη αναστοχάζεται για αυτά. Αναζητά τι βαθύτερε αιτίε των γεγονότων, δεν μένει δηλαδή μόνο στην επιφάνειά του και προσπαθεί να αποκαλύψει τον αδιόριο, αδιόρατο μύτο που συνδέει αυτά τα α, γεγονότα. Ένα άλλο σπουδαίο ιστορικό, Γάλλος αυτή τη φορά, ο Φρανσουά Γκιζό, έλεγε: Αν σα αρέσουν τα μεθιστορήματα, να διαβάζετε ιστορία. Νομίζω στην περίπτωση του κ. Μαυρουδή αυτό είναι αντεστραμμένο. Αν σα αρέσει ε, το, ε, το, το μεθιστόρημα αν σας αρέσει ιστορία, να διαβάσετε το μυθιστόρημά του. Είναι εξάλλου και η σημερινή ημέρα εξαιρετικά πικρή και για την ιστορία του Κυπριακού, αλλά και για την ιστορία, την πορεία, την ιστορική ολόκληρη του Ελληνισμού. Σήμερα είναι η επέτειος του πραξικοπήματος στην Κύπρο, που έγινε τα πρώτες πρωινές ώρες, ξημερώματα, 7-8 το πρωί, της 15 η Ιουλίου του 1974, και το πραξικόπημα αυτό ήταν που άνοιξε στην πραγματικότητα την κερκόπορτα προκειμένου πέντε μέρε αργότερα, στι 20 Ιουλίου του 1974, τα τουρκικά στρατεύματα να εισβάλλουν στην Κύπρο. Ακούω πολλέ φορέ μία φράση η οποία είναι έτσι τραγική, θα την έλεγα, και ασυγκαλύπτει και την αλήθεια. Την περίοδο τη κατορία μπορεί να έγιναν πολλά, αλλά κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα. Όταν που μια μέρα ανοίξαμε το παράθυρο, και είδαμε ότι έλειπε η μισή Κύπρος. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Η παρουσίασή σου ήταν λαμπρή. Πάντα είναι λαμπρές οι παρουσιάσεις σου. Ο Αντώνης είναι ένας σύγχρονος επιστήμονας με όμορφο λόγο και πένα και πολύ δημιουργικός. Και θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσω ότι αυτές τις μέρες, πριν λίγο καιρό δηλαδή, κυκλοφόρησε ένα καινούριο βιβλίο του Αντώνη για τον Όθωνα, το οποίο είναι αφιερωμένο στο καθήκον του, νομίζω πως είναι ο τίτλος, αφοσιωμένο σε, μια ιδέα. αφοσιωμένο σε μια ιδέα. Και αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και πραγματικά λαμπρή η έκδοση, μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο ελεύθερα. Ε, φτάνει να μπείτε από το Facebook, θα μπουν Αντώνη. Ναι, έτσι. Ε, και μπορεί να σας ενημερώσω εγώ πώς μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Στη συνέχεια ένας βραβευμένος σκηνοθέτη, ο οποίος αυτές τις μέρες βραβεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στο, Φεστιβάλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ, Φεστιβάλ η ταινία του Πίσω από το, μέσα από το τζάμι, τρεις πράξεις. Ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την, ε, τον εγκλισμό ε, ενός γυροκομείου στα, στον Άγιο Στέφανο της Αττικής. Ε, ο Χρήστος Μπάρμπας, ο σκηνοθέτης της ταινία αυτής, ε, ε, κλείστηκε μαζί με τους ε, τροφίμους του ε, γυροκομείου και τον ε, επικεφαλή, τον ιδιοκτήτη και γιατρό, ο οποίος ήταν ε, ο ε, υπεύθυνο και ε, έζησε μαζί τους ε, ε, ένα χρονικό διάστημα και το κατέγραψε σε μια ταινία αναστοχασμού για το γύρας, ε, για τα προβλήματα της ηλικία ε, ε, το οποίο ενώ περιμένει κανείς ε, να εκφράζει μια θλίψη, να είναι ένα κάτι το θλιβερό, στην πραγματικότητα ε, είναι ένα πολύ αισιόδοξο, ακόμα και για μας τους ε, μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, που προσεγγίζουμε αυτές τις ηλικίε δεν είμαστε, κοντά είμαστε, κοντά είμαστε. Λοιπόν, ε, Χρήστο. Είμαστε πάνω. Είμαστε πάνω. Καλησπέρα σε όλους. Ε, θα ήθελα να πω ότι μετά από αυτές τις παρουσιάσεις, τις λαμπρές, αισθάνομαι υποχρεωμένο να είμαι σύντομο με την ιδιότητα του αναγνώστη και του δημιουργού, ο οποίος μέσα από τα πραγματικά γεγονότα ορισμένες φορές προσπαθεί να ερμηνεύσει το μυστήριο και το μαρτύριο της ζωής. ευχαριστώ και για την παρουσία την, την αναφορά σε σχέση με, το, με την ταινία Βαγγέλη, αλλά εδώ είμαστε για το βιβλίο σου. Ένα σπουδαίο βιβλίο, ε, το οποίο με κράτησε σε αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο όταν η μυθοπλασία χαράζει παράλληλους δρόμους με την ιστορία. Αλλά δεν την αλλοιώνει, Τη μετατρέπει, αντιθέτως, σε ένα εργαλείο μνημοποιητικής... όπου τα ανθρώπινα συναισθήματα έχουν και αυτά τη θέση τους. Από ένα ταξίδι που είχα κάνει για μία ε, για εκπομπή στην Κύπρο... πριν από περίπου 10 χρόνια... και έχω την ανάγκη να το πω αυτό ως εμπειρία... είχα την, την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με πολλοί νέους ανθρώπους. Ήταν μία εκπομπή που αφορούσε πολιτιστικά ε, δρόμενα και γεγονότα, καμία σχέση με το πολιτικό ζήτημα. Αλλά τελικά φαίνεται πως δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι πολιτικό, ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, σε μια κοινωνία. Και δει σε μια κοινωνία σαν αυτή της Κύπρου, για την οποία όλοι μας, όποια και είναι ηλικία μας, έχουμε ερωτήματα. Το ζήτημα είναι πότε θα έρθουν αυτές οι απαντήσεις. Έχοντας μιλήσει λοιπόν με πάρα πολλούς από τους νέους Ελληνοκύπριους εκείνη την εποχή, μου είχε κάνει πολύ, περισ... μου είχε κάνει πολύ εντύπωση ότι περισσότεροι από αυτούς δεν θέλανε την επανένωση με το Βόρειο Τμήμα. Όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Όσο και να μην μιλάμε για αυτό το πράγμα. Ήταν μια διαπίστωση που με γέμισε με λύπη και απορία. Στο βιβλίο του Ευάγγελου Μαυρουδή νομίζω πως ανακάλυψα τι έφταξε και φτάσαμε μέχρι στο σημείο που αυτό που θεωρείται αυτονόητο να μην είναι για τα, τα, βλαστάρια αυτής της κοινωνίας. Το ταξίδι κατ' φωτίζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το πρόβλημα και απομακρύνει τα ταμπού. Διότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις και να καταλάβεις τι έχει συμβεί, αλλιώς τι η λύση μπορεί να προτείνει κάποιο. Η διχόνια σε τόσο μικρούς γεωγραφικούς χώρους όπως η Ελλάδα, πόσο μάλλον η Κύπρος, δεν είναι καλό σύμβουλος δεν αποτελεί όθηση για το μέλλον και μιλάω για διχόνοια, για εμπάθεια, όχι για διαφορές απόψεων. Ο Ευάγγελος Μαυρουδής στο βιβλίο του αφοπλιστικά παραθέτει τα γεγονότα που από πριν έχει εξετάσει εξονυχιστικά και καλεί ταυτόχρονα τη μούσα της μυθοπλασίας για να εξευμενήσει τα πάθη. Ως δημιουργός και καλλιτέχνης έχει το απόλυτο δικαίωμα να το κάνει οι δημιουργοί οφείλουν, όσο και οι ιστορικοί και οι πολιτικοί, να καταπιάνονται με τη μνήμη των γεγονότων και των κοινών, αυτών που αφορούν όλους μας. Η μυθοπλασία από την άλλη μεριά είχε πάντα τη θέση της στην ιστορία, είναι μέρος αυτής της διαδικασίας της μνημοποιητικής, είναι μια ωφέλιμη διαδικασία που συμπληρώνει, κατά την άποψή μου, ταπεινά την ταυτότητά μας. Δηλαδή, τι θα ήταν η Ελλάδα και η αρχαιότητά της χωρίς τους μύθους της. Αλλά άλλο ο μύθος και άλλο το ψέμα. Το ψέμα έχει σπόρο το φόβο και την αφιβολία, ενώ ο μύθος έχει τη ρίζα του στη γενναιότητα που πλάθει ήρωες και θεούς. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ταύτιση, συναισθηματική, δηλαδή δεν υπάρχει ταυτότητα. Ο μύθος είναι αυτός που χτίζει το ποίημα... Μας το λέει η Οδύσσια, μας το λέει η Λιάδα. Συμπορεύεται στο μονοπάτι το γνωστικό και της ανθρώπινης δημιουργίας. Η ιστορία δεν αρκεί. Είναι παρατηρητής, αλλά δεν ερμηνεύει με επάρκεια τον χρόνο. Τον επιγραμματίζει απλά. Ο Βαγγέλης στο βιβλίο του δημιουργεί ένα παλίμψιστο στο όπου τα πράγματα συνυπάρχουν. Το παρελθόν και το παρόν συνομιλούν μεταξύ τους και κάνουν να αφουγκραζόμαστε το μέλλον με σιγουριά. Ειδικά τώρα. Η Οδύσσια στο βιβλίο δεν είναι μόνο του νησιού, αλλά και των ανθρώπων, εκείνων οι οποίοι ενυπάρχουν στην οντότητα που λέγεται Κύπρος, που είναι τόπος, είναι ιστορία, είναι μύθος, είναι ιδέα συνάμα. Ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής είναι Ισραηλινός, η μητέρα του είναι Εβραία και αυτό στην αναζήτηση της ταυτότητάς του το κάνει μέσα από την αναζήτηση του πατέρα του. Δηλαδή ο τηλέμαχος πλέει ώστε να βρει τον Οδυσσέα ο ίδιος. Ίσως είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να μπούμε για να βρούμε την απάντηση στα ερωτήματα που αφορούν την Κύπρο. Αν δει κάποιος την Κύπρο εν μέσω της πολιτιστικής γεωγραφίας που την περιβάλλει, δεν μπορεί παρά να πει πως όλοι οι ήρωες στο ταξίδι του Ευάγγελου Μαυρουδή είναι εν γέννη αληθινοί, ακόμη και οι φανταστικοί. Είναι αντικειμενικοί ήρωες στο διάβα του χρόνου, στο κουβάρι αυτό της ζωής που δεν έχει μόνο δύο άκρες, αλλά πολλές άπειρες, όσες και οι προσωπικές και οι οικογενειακές ιστορίες των ανθρώπων. Τέλος θέλω να πω πως η γραφή του Βαγγέλη έχει μια κινηματογραφικότητα όπου οι σκηνέ εναλλάσσονται με τους κανόνες του μοντάζ μιας ταινίας. Παράλληλοι βίοι πηγαίνουν έρχονται στον χρόνο και σε κρατούν σε μια εγρήγορση και αγωνία όπως συμβαίνει σε μια πετυχημένη σειρά. Και μάλλον έχω αρχίσει να σκέφτομαι τη μεταφορά του βιβλίου στην οθόνη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό ταξίδι στο ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Μπάρμπα για την όμορφη παρουσίαση και τα καλά λόγια τα οποία είπε και το αισιόδοξο μήνυμα της παρουσίασης της κινηματογραφικής μεταφοράς η οποία καταξιώνει σήμερα την λογοτεχνία αν και η ίδια η λογοτεχνία από την εποχή του Ομήρου είναι κινηματογραφική. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να σας παρουσιάσουμε δυο μικρά και σύντομα δείγματα ε, της γραφής του έργου, για τα οποία θα μας βοηθήσει η Μαρία Σκούτζου, της οποίας είμαι θαυμαστής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι, αλλά έχω ξεκινήσει εγώ σαν θαυμαστής της. Από μικρός, σαν θαυμαστής της, πραγματικά. Δεν λέω ψέματα, ούτε λέω... Ε, πήγαινα στο Εθνικό για να δω τη Μαρία. Ε, αυτό τώρα έχει να κάνει με κάποιο κοινό μας φίλο αυτά που θα διαβάσει η Μαρία γιατί στην ε, έμπνευση του βιβλίου και στις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονταν ε, να ληφθούν ε, επικοινώνησα με ανθρώπους από την Κύπρο και ένας από αυτούς επίσης πολύ καλός φίλος και γνωστός σε όλους σας ε, είναι ο Κυριάκος Θεοφύλλου ο γιατρός, ο χειρουργός μπορεί εδώ κάποιοι να έχουν χειρουργηθεί από κοινων. Είναι δηλαδή ήταν ο χειρουργός της Ραφίνας για πάρα πολλά χρόνια. Ο Κυριάκος λοιπόν μου έδωσε πληροφορίες και ανάμεσα σε αυτές τις πληροφορίες που μου έδωσε, στην αρχή ειδικά που ήμουν χαμένος στο θέμα, ήταν για τον ονό του. Ο νονός του λοιπόν είναι ένας σημαντικός, σημαντικό πρόσωπο το οποίο πρωταγωνιστεί στο βιβλίο και τον γνώρισα χάρη στον Κυριάκο. Περιγρά... Είναι... ήταν ο δήμαρχος Πάφου, που αναφέρεται μέσα στο Χριστόδουλος, Γαλατόπουλος. Σημαντική πολιτική φυσιογνωμία της α, Κύπρου. Μου έδωσε ένα έντυπο ε, για το Γαλατόπουλο. Εγώ αποφάσισα να είναι μέσα ο Γαλατόπουλος, αλλά είναι μέσα στο βιβλίο και ο Κυριάκος. Αλλά ο Κυριάκος ως μωρό, διότι παρουσιάζεται η βάπτιση του Κυριάκου. Ο Κυριάκος, ξέρετε, ονομάστηκε Κυριάκο, ήταν να έχει άλλο όνομα, επειδή ο πατέρα του, ο οποίο ήταν μάλιστα και κολυμβητή δεινό, πέθανε. Εφνίδια, σε ηλικία περίπου 30 χρονών. Ο Κυριάκο, όταν βαπτίστηκε, ήταν ήδη ορφανό και ε, έτσι πήρε το όνομα, όπω γίνεται πολλέ φορέ σε τέτοιε περιπτώσει, πήρε το όνομα του πατέρα του. Η Μαρία λοιπόν θα μα διαβάσει ε, δυο κομμάτια. Το δεύτερο είναι από τη βάφτιση. Το πρώτο είναι για να γνωρίσουμε πώς φτάνει σε αυτό το σημείο. Είναι ένας γιατρός ε, Κύπριος από την ο οποίος είναι ε, από τη στη Λεμεσό έχει την κλινική του ε, και ο οποίος γνωρίζει την ηρωίδα του έργου, η οποία όπως είπε ο Χρήστος και η Εύη που τους αναπτύξανε είναι μια ελληνοεβραία τραγουδίστρια της όπερας, η οποία εκδιώκεται, σπουδάζει και γνωρίζει το γιατρό, τον Κύπριο, στην Βιέννη το 1936 αλλά εκδιώκεται από τη Βιέννη λόγω των νόμων της Νιρεβέργης, οι οποίοι ψηφίστηκαν τότε από τους Ναζί, οι οποίοι είχαν περάσει κιόλας ε, στην, ε, στη Βιέννη, είχαν ενώσει δηλαδή την Αυστρία με την Γερμανία. Και έτσι λοιπόν ε, η ηρωίδα αναγκάζεται να εγκαταλείψει τις σπουδέ και να γυρίσει στην Ελλάδα, είναι από την Πάτρα. Και εκείνη την περίοδο γυρίζει και ο γιατρός, ο οποίος κάνει την ειδικότητά του στην ρευματολογία στη Βιέννη και είναι ερωτευμένος μαζί της. Εδώ θα παρακολουθήσουμε τώρα την προσπάθεια ε, που κάνει έτσι να έρθουν πιο κοντά. Αυτό μπορεί να εδώ, έτσι. Ήταν ένα ταξίδι φορτισμένο από την αγωνία του νεαρού γιατρού να τη μιλήσει για τον έρωτά του. Φοβόταν ότι την έβλεπε για τελευταία φορά. Εκείνη δεν έκρυβε το θυμό τη και την απογοήτευσή τη για την άδικη διακοπή των σπουδών τη και για τον αποκλεισμό τη από το καλλιτεχνικό στερέωμα που λάτρευε και που ονειρευόταν να κατακτήσει. Καταλάβαινε πως ό,τι ίσχυε στη Γερμανία και στην Αυστρία για τους ανθρώπους της δικής της θρησκείας, δεν θα αργούσε να ισχύσει και στην Ιταλία, που ακολουθούσε τα ίδια χνάρια. Ο Γιαννάκης έβλεπε, έβλεπε ότι ήταν όχι μόνο μάταιο, αλλά και επικίνδυνο να προχωρήσει σε εξομολογήσεις. Αν υπήρχε μια ελπίδα να ταξιδέψει στην Πάτρα και να τη δει στην επιστροφή του από την Κύπρο, η πρόορη εξομολόγησή του θα απέκλειε την ελπίδα αυτή. Το άγγιγμα των ποδιών του όμω κάτω από το τραπέζι του βαγκόν ρεστοράν, η παράξενη επιμονή τη να βγάζει τα γυαλιά του όποτε τις παραπονιόταν ότι δεν μπορούσε να τη βλέπει τόσο κόκκινη από θυμό, και κυρίω η απρόσμενη νεμία που ακολουθούσε τη συμμόρφωσή του στην εντολή της, δεν τον άφηνα να ησυχάσει. Ο λόγος ωστόσο που η Λίνα είχε εκείνη την παράξενη απέτηση στο τριήμερο ταξίδι τους με το Ριάν Εξπρές ήταν ότι ηρεμούσε μόνο όταν μπορούσε να τον κοιτάζει χωρίς εκείνος να τη βλέπει. Τον ανάγκαζε να αφήνει τα γυαλιά του στην καμπίνα του, στο βαγκόν οπότε έπρεπε να τον κρατά από το μπράτσο ή από το χέρι, καθώς χωρίς γυαλιά ο Γιαννάκης τα έβλεπε όλα θολά. Στο Βελιγράδι χρειάστηκε να αλλάξουν σειρμό και να συνεχίσουν με το σύμπλον που δεν διέθετε τις πολυτελείς ευρύχωρες καμπίνες του Οριάν. Έτσι πήραν από δυο εισιτήρια ο καθένας για να είναι μόνοι στα διθέσια διαμερίσματα που διαμορφώνονταν σε διόροφες κουκέτες για το βραδινό ύπνο. Το τελευταίο βράδυ το παιχνίδι με το κράτημα των χεριών χτύπησε τον Γιαννάκη κατά κέφαλα. Την ώρα που τη βοηθούσε να κατεβάσει την κουκέτα της πριν επιστρέψει στη δική του και ενώ είχαν αφήσει πίσω του στη Θεσσαλονίκη, την έσπρωξε στο μισοέτοιμο κρεβάτι του βαγονιού αναζητώντας τα χείλη της με τα δικά του. Εκείνη τότε, λες και συνερχόταν από μια μορφή ύπνωσης, τον δάγκωσε δυνατά και άγρια ματώνοντάς τον. Τον έσπρωξε μακριά τη απότομα, σαν παγιδευμένο ζώο, τεινάζοντα άθελα ψηλά τα γυαλιά του. Ο Γιαννάκη προσπάθησε να σταματήσει το αίμα με το δάχτυλό του και είναι συνεχεία με το μαντίλι του. Τα δόντια τη είχαν σκίσει το επάνω χείλο του. Πιο τραυματισμένη όμω ήταν η ψυχή του, καθώ έψαχνε στα τυφλά εκεί που πίστευε ότι είχαν πέσει τα γυαλιά. Εκείνη μισή στην κουκέτα και μισή στο πάτωμα, μια έκφραση τρόμου στο αγγελικό προσωπό της, θαύμαζε σαστισμένη τα πράσινα μάτια του. «Συγνώμη, Γιαννάκη μου», τράβλησε αμήχανα. Ήδη είχε μετανιώσει, τουλάχιστον για τον τρόπο με τον οποίο είχε αντιδράσει στην αυθόρμητη κίνησή του. Ίσως να την είχε κερδίσει ολοκληρωτικά, ανεπέμενε λίγο, αλλά τελικά Βρήκε στα τυφλά τα γυαλιά του και χτυπώντας τη γυάλινη πόρτα πίσω του, εγκατέλειψε την καμπίνα της. Η πόρτα όμως δεν έκλεισε καλά. Ξανά άνοιξε και μαζί της ψηλά το στόρι που προφύλασε το μικρό διαμέρισμα από τα μάτια των επιβατών που περνούσαν απ' έξω. «Συγγνώμη», είπε ξανά η Λίνα και σηκώθηκε έτοιμη να τρέξει πίσω του. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο κομμάτι. Οι ήρωες ξαναβρίσκονται μετά από 12 χρόνια στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Και συμβαίνουν πράγματα και θάματα γιατί γίνεται ένας φόνος, συλλαμβάνεται ο αδελφός της Λίνας, συλλαμβάνεται και η Λίνα η οποία πια είναι θεόφτωχη, δεν μπορεί να ταξιδέψει βέβαια με το όριο Express. Καταλαβαίνετε ήταν μια εβραϊκή οικογένεια πολύ πλούσια οι οποίοι βρέθηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, αναφέρονται όλα αυτά στο βιβλίο και ε, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα, μια δίκη ο αδελφός της Λίνας ε, έχουν ξαναβρεθεί τυχαία με το Γιαννάκη ο οποίος ε, είναι ακόμα πιο ερωτευμένος τώρα μαζί της και ε, αποφασίζει να πείσει τον φίλο του και του οποίου είναι και γιατρός τον δήμαρχο της ΠΑΦΟΥ που είναι δικηγόρος να αναλάβει την, ε, ε, την υπεράσπιση του αδελφού της Λίνα στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν πηγαίνει στην Πάφο. Στην Πάφο πηγαίνει γιατί είναι και αυτός καλεσμένος στα βαφτίσια ενός παιδιού που έχει πεθάνει ο πατέρας του, ο οποίος είναι όπως φαίνεται από το βιβλίο ο Κυριάκος Θεοφίλου που έδωσε και την έμπνευση στο θέμα. Ο, Γιαννά... Ο Γιαννάκη έφτασε στην πάφο όταν το γλέντι κόντευε να τελειώσει. Τα βαφτίσια είχαν γίνει κοντά στο λιμάνι, στην πετρόχτιστη Θεο Σκέπαστη. Η βροχή συνόδευε το γιατρό σε όλη σχεδόν τη διαδρομή. Καθώ το αυτοκίνητο ανέβαινε αγκομαχώντα το ανηφορικό καλντερίμι, φάνηκε πάνω στο βράχο η τρίκλητη νεοβυζαντινή εκκλησία. Έστριψε μπροστά στο μεγάλο πέτρινο κλιμακοστάσιο και έκανε το γύρο του βράχου ο τρούλος και το καμπαναριό χάνονταν στη χαμηλή συννεφιά. Οι τείχοι θύμιζαν κάστρο. Χαμηλά στην παραλία φαινόταν σαν σκιά το μεσαιωνικό καστέλι. Τυλιγμένη σε τέτοια καταχνιά η θεοσκέπαστη είχε σωθεί κάποτε από κουρσάρους αγαρινούς που είχαν βγει από τη θάλασσα. Η γιορτή γινόταν στο εστιατόριο του Νταβούτ ήταν φημισμένο για το σις κεμπάπ από γάλακτος και το τηγανιτό σικότι. Ο Νταβούτ ήταν τουρκοκύπριος, αλλά τόσο καλός μάγερας που στο μαγαζί του πήγαιναν όλοι. Ο Γιαννάκης έφτασε όταν σέρβιραν το εκμεκ κανταΐφι και οι περισσότεροι εξαντλημένοι πια είχαν σταματήσει να χορεύουν. Η μουσική, ένας βιολιτζής και ένας λαουτιέρης έπαιζαν ασταμάτητα για ώρες. Παρά την κούραση, το επαγγελματικό κέφι τους έμοιαζε ανεξάντλητο χάρη στα πουρμπουάρ. Ο Λαουτιέρης είχε συνηθίσει να παίζει κρατώντας τη χάρτινη λύρα της παραγγελιάς κολλημένη στο κούτελο. Συγγενείς και φίλοι καμάρωναν ντυμένοι στα καλά τους με λουστραρισμένα τα φτωχικά παπούτσια τους. Ο γιατρός κοντοστάθηκε στην πόρτα προσπαθώντας να προσανατολιστεί μέσα στο σύννεφο από τον καπνό των τζιγάρων. Ο αέρας που μπήκε μαζί του καθάρισε αρκετά την ατμόσφαιρα. Οι δύο μουσικοί έπαιζαν μόνοι, καθώς κανένας δεν έδειχνε διάθεση για χορό. Οι άντρες κάθονταν γύρω από το δήμαρχο, έχοντας δημιουργήσει με τις καρέκλες τους δύο Επάλληλου κύκλου και οι γυναίκε παρέμεναν στα τραπέζια προσπαθώντα να ακούσουν από μακριά. Έλληνε και Τούρκοι ήταν ανακατεμένοι μεταξύ του. Ο γιατρό αποχαιρέτησε με μια κίνηση του κεφαλιού έναν συνάδελφό του Τουρκοκύπριο, κατσαρομάλι, με παχιά μαύρα φρύδια και φιλικό πρόσωπο, τον Ιχσάν Αλή, αγαπημένο επίσης σε όλου. Τα μάτια του Γαλατόπουλου έλαμπαν. Σωματόδης είχε τα μαλλιά του χτενισμένα προ τα πίσω. Η αρχοντιά του ήταν φυσική και αγόρευε με το δεξί του πόδι ακουμπισμένος στο βεργί της άδειας καρέκλας δίπλα του. Είχε ανασηκώσει λίγο τα μπατζάκια του παντελονιού και ιδρωμένος, καθώς ήταν ακόμα από το χορό, κρατούσε εριχτό στην πλάτη το σακάκι από ριγέ κουστούμι και το μαντίλι χωμένο πρόχειρα στην επάνω τσέπη. Ο Γιαννάκης βλέποντας τον φίλο του σοβαρό, νόμισε πως μιλούσε για τις εκλογές του επόμενου Μάη. Έτσι παρέμεινε διακριτικά στην πόρτα για να μην διακόψει, αν και ήξερε πως όλοι, όπως όλοι, ότι ο Δήμαρχος τις είχε σίγουρες πάλι, χάρη στα έργα των προηγούμενων δύο τριετιών. Μαρία, ευχαριστώ πολύ ζωντάνεψες το μυθιστόρημα ε, στο δύο μικρές ε, σκηνέ και μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα να το ακούει κανείς από τη Μαρία. Εγώ θα το άκουγα, βέβαια είμαι και προκατηλημένος, <Κι> αλλά <Κι> θα το άκουγα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ε, τελειώνουμε. Θα, ξε... θα υπάρξουν κάποιοι χωρί εδώ από το Λύκειο των Ελληνίδων. Εγώ θα σας... Ε... Αποχαιρετήσω. Θα σας πω μόνο την πρώτη μου επαφή με την Κύπρο που έχει να κάνει δηλαδή ε, με το μυθιστόρημα αυτό. Η πρώτη μου επαφή έγινε το 1992 ή 1993 και είχα πάει στην Κύπρο για κάποιο συνέδριο ιατρικό το οποίο είχε γίνει και μέναμε στη Λεμεσό σε ένα ξενοδοχείο όπου γινόταν και το συνέδριο. Μα είπαν λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε θα υπάρξει ένα αυτοκίνητο, ένα πούλμαν δηλαδή, και θα σας πάει στη Λευκοσία να δείτε έτσι την Λευκοσία. Πάρα πολλοί ήμασταν οι περισσότεροι εκείνοι οι οποίοι δηλώσαμε συμμετοχή να πάμε στη Λευκοσία. Έτσι λοιπόν έφτασα για πρώτη φορά στη Λευκοσία. Κατεβήκαμε και μπήκα στην παλιά πόλη, η οποία είναι μια πόλη, ας το πούμε έτσι, είναι σαν την πλάκα να τη φανταστεί κανείς όσοι δεν έχουν πάει, είναι μια παλιά πολιτεία. Και καθώς περπατούσα, δεν το, δεν το καταλαβαίνεις, βλέπεις ξαφνικά το οδόφραγμα. Βλέπεις δηλαδή ότι εδώ σταματάει. Βλέπεις το στρατιώτη μπροστά σου, ε, βλέπεις τους Τούρκους απέναντι, την Τούρκική σημαία και ενώ είσαι σε μια νορμάλ ε, ε, κατάσταση, ξέρεις βέβαια ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει, όταν το βλέπεις είναι τελείω διαφορετικά από το να το έχει ακούσει. Όταν ζει αυτό το οποίο, όχι αυτό που ζήσανε οι άνθρωποι, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει, αυτό, αυτό δηλαδή είναι ένα βιασμό τη ελευθερία. Αυτό το οποίο υπάρχει εκεί στην Κύπρο. Αυτό με συγκλώνησε. Και όταν συγκλονίζεται κάποιο, αντιδρά. Οι αντιδράσεις όμως χρειάζονται προσοχή. Πρέπει να ξέρει ο καθένας μας τι λέει όταν αισθάνεται άσχημα, όταν θυμώνει, όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πρέπει να ξέρει τι λέει. Έτσι λοιπόν η απάντησή μου σε αυτό το θέαμα, σε αυτό το συνέστημα το οποίο ένιωσα τότε είναι αυτό το βιβλίο. Σήμερα όπως υπενθύμησε ο Αντώνης είναι μια μέρα ντροπής για μας τους Έλληνες. Οι Τούρκοι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ε, το Νατίλα, είναι βέβαια έτοιμοι και το περιμένανε και όχι εκείνη την ημέρα, είναι χρόνια που προετοιμαζόντουσαν και προετοιμαζόντουσαν για ένα Νατίλα. Αλλά την αφορμή τη δώσαμε εμείς. Εμείς οι οποίοι κάναμε ένα πραξικόπημα. Δεν έχει σημασία ποιοι ήταν αυτοί. Έχει σημασία βέβαια, αλλά είναι, ήταν Έλληνες δυστυχώς αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτό και δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, αυτή την τραγωδία ε, η οποία συνεχίζεται και πραγματικά δεν ξέρει κανείς πόσο θα συνεχιστεί γιατί όντως κάθε φορά που συζητάνε τα πράγματα γίνονται και χειρότερα. Και θυμάμαι που σαν παιδί... Ε, λέγαμε, γιατί είμαι και ΑΕΚΤΖΙΣ εγώ, και λέγαμε, φωνάζαμε, ε, ε, ένωση, και λέγαμε θέλουμε την Κύπρο. Δεν καταλάβαινα γιατί το θέλουμε την Κύπρο, πρέπει να το πούμε πιο σιγά, γιατί ε, δεν ήταν ε, ε, απόλυτα αποδεκτό από την επίσημη ε, κυβερνητική πολιτική, γιατί γινόντουσαν ελληνική ενώ και γινόντουσαν διαδηλώσεις στην Αθήνα, υπήρξαν και νεκροί στις διαδηλώσεις αυτές όταν ήμασταν παιδιά εμείς. Τότε λοιπόν λέγαμε ένωση, ένωση, θέλουμε την Κύπρο. Μετά όταν έγινα φοιτητή, δεν λέγαμε πια ένωση. Η ένωση είχε πλέον, ε, όπω σωστά τα είπανε και η Εύη, και ο Αντώνη, και ο, ο Χρήστο, όλοι τα πάνε πολύ ωραία. Η ένωση είχε πάει πλέον, είχε απορριφθεί δεν, και έχει απορριφθεί, δεν υπάρχει πια αυτή η περίπτωση. Αλλά λέγαμε τότε, ε, όχι διχοτόμηση, σαν φοιτητή, ήταν το σύνθημα, όχι διχοτόμηση, όχι ομοσπονδία. Αυτό ήταν το σύνθημα το 1974, 1975, 1976, όσο ήμουν φοιτητή. Σήμερα η Ομοσπονδία είναι ένα ζητούμενο. Και θέλουμε Ομοσπονδία, αλλά δεν θέλουμε συνομοσπονδία. Δεν θέλουμε δηλαδή γιατί συνομοσπονδία σημαίνει δύο κράτη. Σημαίνει δηλαδή απόλυτη διχοτόμηση, η οποία ήδη υπάρχει. Βλέπετε λοιπόν ότι καθώ περνάνε τα χρόνια, πάμε από το χειρότερο στο χειρότερο. Και τώρα την επόμενη εβδομάδα στην επέτειο της 20 Αυγούστου πια, των, τα 47 χρόνια από την ε, 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 εισβολή. Δυστυχώς, περιμένουμε εξελίξεις. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ήδη έτοιμη και όλα τα κόμματα θα κάνουν τις ανακοινώσεις, αλλά η ουσία είναι ότι ε, οι Τούρκοι θα κάνουν ένα ακόμα βήμα παραβίασης των, συμφω... των ψηφισμάτων του ΟΗΕ εκείνο που πρέπει να γίνει, της προσπάθειας να ε, υπάρξει, να ενωθεί όχι πια η Κύπρος με την Ελλάδα, αλλά να ενωθεί τουλάχιστον το νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ όλους που ήρθανε, τους ομιλητές, τον Δήμαρχο, τον ε, Μάκητο Βουδούρη και όλους εσάς που παρακολουθήσατε αυτή την πρώτη παρουσίαση του, του βιβλίου. Ε, το στις, Να πω ότι στις ε, διαφάνειες που δείχνα, που φαινόντουσαν Ήταν ε, τα πενάκια ε, της ε, Σταυρούλας Βελισσαροπούλου Με την οποία συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια Και το βιβλίο στολίζεται ε, Κάθε κεφάλαιο έχει ε, ένα από τα πενάκια αυτά Αυτά ήταν τα οποία βλέπατε ε, Την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές ε, πόλεις ε, Το βιβλίο υπάρχει είναι εδώ του, το βιβλιοπωλείο του Δημήτρη Βυσαράκη, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει και να το υπογράψουμε, αλλά και αν δεν μπορεί τώρα θα υπάρχει και στις υπόλοιπες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη. εκ μέρους του Λυκείου Ελληνίδων και της εφορίας χορού σήμερα θα σας πω δύο λόγια για τους κυπριακούς χορούς. Τα κορίτσια μας, δύο κορίτσια, μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου μας, θα μας χορέψουν τους τέσσερις καρσιλαμάδες. Οι κυπριακοί λοιπόν χοροί διαμορφώθηκαν από το από το τόπο που έζησε αυτός ο λαός, από τα ήθη και τα έθιμα, από, το, από, την, από, τα ιστορικά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν τον τόπο. και έτσι λοιπόν έχουμε χορούς οι οποίοι είναι, είναι οι οποίοι, οποίους χορεύουν στα πανηγύρια, στις, εκδηλώσει εκδηλώσεις διάφορες, αλλά και στον, στο τετραήμερο του γάμου. Ε, οι άντρες χορεύουν χώρια από τις γυναίκες ξεχωριστά και, και δεν υπάρχουν μεικτοί χωρί. Η γυναική τώρα χωρί είναι χωρί σεμνή, οι γυναίκες είναι χαμηλοβλεπούσες, ορθές όμως και στιτές, ε, όμως... Δεν, δεν, θέλουμε τίποτα το βλέμμα τους να διασταυρωθεί με το βλέμμα του όποιου άλλου, ε, του άλλου φίλου. Ε, γιατί αυτά όλα τα πράγματα δημιουργούσαν παρεξηγήσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα τα κορίτσια μας, τα δύο κορίτσια θα χορέψουν τους τέσσερις καρσιλαμάδες που χόρευαν οι γυναίκες στην Κύπρο. Ας τις απολαύσουμε λοιπόν και ας τις καμαρώσουμε.